Η κλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων της ΕΟΚ αλλά και του κυπέλου ανδρών και γυναικών πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Κάπως έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, πρώτα για το κύπελο και εν συνεχεία για τα πρωταθλήματα. Διαδικασία άκρως ιστορική, καθώς ως γνωστόν ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στην Α2 με αναπτυξιακή ομάδα. Όπως έγινε γνωστό και λόγω του κενού που υπήρξε στην Α1, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, κ. Τσαγκρόνης, ανέφερε ότι ο Ερμής Αγιάς, ο οποίος όμως θα βρίσκεται στη Λάρισα, θα είναι η 14η ομάδα για την Basket League. Με ομόφωνη απόφαση και των 5 μελών, στην Α1 ανέρχεται ο Ερμής Αγιάς, μάλλον ο Ερμής Λάρισας, διότι η έδρα θα είναι στη Λάρισα. Καλύπτει μια τεράστια περιοχή, ολόκληρη τη Θεσσαλία πιστεύω, και είναι στην υπευθυνότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να κατορθώσουν, να συστρατευτούν με όλους τους Λαρισαίους κυρίως και να παρουσιάσουν και αυτοί γήπεδα γεμάτα, χωρίς τα γνωστά γεγονότα που συμβαίνουν στα γήπεδα, που είναι πέραν και έξω από το δικό μας το άθλημα, αλλά που δυστυχώς εισέρχονται και μας δημιουργούν καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, πριν την έναρξη της διαδικασίας, βραβεύτηκαν οι ομάδες οι οποίες κέρδισαν την άνοδό τους σε παραπάνω κατηγορίες προεξαρχόντων του Ιωνικού και του Ηρακλή, με τον πρώτο να επιστρέφει στην Α1 μετά από 32 χρόνια και τον Γυραιό μετά από 7.